centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θέλω να πάμε για 2-3 πράγματα που υπάρχουν αυτές τις μέρες σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο νοσοκομείο και μάλιστα στο κιόσκι του νοσοκομείου σε αποστάσεις ασφαλείας. Να ρωτήσω, αφού τώρα απαγορεύονται και οι συναθρήσεις και οι συγκεντρώσεις, γιατί δεν τα κάνετε αυτά με τηλεδιάσκεψη? Κύριε Νασούλη, είχαμε ένα κάλεσμα από το διοικητή του νοσοκομείου, ναι, να παρευρεθούμε στο νοσοκομείο, ναι, σε εξωτερικό χώρο. Όντως υπάρχει γενικότερη οδηγία, είναι ότι ναι, μπορούμε να αποφύγουμε όσον αφορά την συνάθρηση, ξέρω εγώ, κάποιον σε επίπεδο σύσκεψης, καλό θα είναι να αποφεύγεται. Έγινε στο κιόσκι, όπως είπατε. Ναι. Συνεννοηθήκαμε, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να πηγαίνουμε και κάπου στο νοσοκομείο για να βλέπουμε τι κατάσταση επικρατεί εκεί, και μόνο για λόγους ουσιαστικούς, αλλά και για λόγους ψυχολογικούς και υποστήριξης προς όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, που αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα μήνα, δίνει πραγματικά έτσι μια πολύ μεγάλη μάχη και τους αξίζουν για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια. Πριν πάμε να δούμε τι αποφασίστηκε, φαίνεται ότι μάλλον είναι δυσαρεστημένοι οι κύριοι και Παπτσόγλου και Κοσλιόπουλες που δεν καλέστηκαν. Υπάρχει κάποια εξήγηση? Κοιτάξτε, η σύσκεψη η οποία έγινε καθαρά, ας πούμε, για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Δεν έγινε με πρόθεση να αφήσουμε κάποιον δήμαρχο έξω. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μάλλον λύθηκε, δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, πρέπει να το δω. Ναι. Εδώ και 3 μέρες ουσιαστικά, ό,τι έχει σχέση με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το να μην επιτρέπεται να μπαίνει και να βγαίνει, ναι, κανένας, ναι, απολύτως από τη Δημοτική Ενότητα, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου. Είναι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που μένουν στη Μεσοποταμία. Είναι περίπου 16 εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών υπάρχουν και ένας γιατρός ή δύο. Είναι πολλοί νοσηλευτές και αυτό δημιουργεί μια πραγματικά δυσκολία έτσι όσον αφορά τη λειτουργία. Το αίτημα ουσιαστικά δηλαδή του κύριου Χάτσιου ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Εκεί ο Δήμαρχος Καστοριάς μίλησε με τον κύριο Χαρδαλιά, ήταν και η κυρία Τελεγιορή, δηλαδή είχε να κάνει αποκλειστικά με τη Δημοτική Ενότητα. Αυτό ήταν ο λόγος, δεν υπήρχε κάποιο. Άρα λοιπόν, για να εξηγήσουμε τι θα συμβεί, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο νοσοκομείο και είναι από την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας θα δουλέψουν κανονικά στο νοσοκομείο και θα διαμένουν σε ξενοδοχείο της περιοχής μας. Ναι, αυτό προτάσεις. Δεν θα γίνουν άλλη Μεσοποταμία, δεν θα μπαίνουν βγαίνουν. Όχι, όχι, όχι. Και θα είναι και σε μια, για όσο διαρκέσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, θα είναι και αυτή, ας πούμε, σε ένα καθεστώς μόνο στη δουλειά και από τον χώρο τον οποίο θα διαμένουν. Αυτό συζητήθηκε χθες. Φαίνεται ότι πριν μια ώρα με μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον βουλευτή, τον κύριο Τζικαλάκια, μάλλον λύθηκε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ήταν κάτι που ουσιαστικά θα βοηθήσει τη λειτουργία του νοσοκομείου. Βέβαια, προσέξτε, ότι έχει με το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε η δυσκολία, πώς μπαίνει, πώς βγαίνει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει και εγώ από την αρχή. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούρη, και θέλω το βιώνουμε όλοι μας και εσείς μέσω του ραδιοφώνου που κάνετε εκπομπές καθημερινά. Ναι. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα ποτέ άλλοτε 6 δημοτικά διαμερίσματα, 5.000 κατοίκων, με μια αγροτική έκθεση 40.000 στρεμμάτων, τόσοι είναι, τα 25 είναι αυτά που καλλιεργούνται, να υπάρχει μία λέξη μόνο καραντίνα και να προσπαθούν όλοι εδώ οι αυτοδιοικητικοί, η αστυνομία, οι βουλευτές, να βγάλουν άκρη και να τηρήσουν, να προσπαθήσουν να το κάνουν λειτουργικό αυτό το σύστημα. Γιατί έχει πραγματικά, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Mm. Αν δεν υπήρχαν τα καταστήματα, τα οποία από την πρώτη στιγμή ανακοινώθηκαν με κατάσταση από την Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία βάλαν πλάτη και στηρίξανε με κατοίκον διανομή όλους τους κατοίκους, φαντάζομαι, με ό,τι παράπονα ακούστηκαν, γιατί ακούσαμε κατά καιρούς κάποια παράπονα για το ύψος των παραγγελιών ή όχι, ναι, ναι, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, κύριε Νατσούλη, όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είμαστε ούτε Δραγασιά ούτε Δαμασκηνιά. Δεν λέω ότι έχουν κάτι τα συγκεκριμένα χωριά. Όχι, αλλά άλλο είναι να έχει υπό την επίβλεψη. Δεν έχει συμβεί ποτέ, άλλοτε ξαναλέω. 15-20 άτομα και άλλο 5.500 κόσμο. Σε κατοίκον περιορισμό σε έκτακτη ανάγκη 5.000 κόσμου στην Ελλάδα. Είναι. Αυτή τη στιγμή. Τώρα. Και θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία που το όλο εγχείρημα
Τα πρώτα 24 ώρα, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δεν εξαιρώ κανένα. Ο Δήμαρχος Καστοριάς, η αστυνομική διεύθυνση, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, η δομή του βοήθεια στο σπίτι, όλοι οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι εμπλάκησαν στο όλο εγχείρημα, η κυρία Θεοχάρη, θα ξεχάσω κάποιον και δεν θέλω να φέρω ονόματα, ο κύριος Δοκόπουλος, όλοι και ο καθαριότητας, ο κύριος Λιάμιση, όλοι οι αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος πραγματικά βοηθάνε. Υπάρχουν ακόμα κάποιες δυσκολίες. Θεωρώ ότι όμως πολύ σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ήμασταν λειτουργικοί. Τώρα, τελειώνει όλο αυτό την Τρίτη. Γιατί εδώ ο κύριος Τσικαλάγιας εκτιμά ότι θα πάμε για παράταση. Εγώ θα σας μιλήσω και έχω πει από την αρχή ότι δεν είμαι ειδικός. Μιλάω με νούμερα όμως, γιατί με τα νούμερα είμαι καλός. Από την ημερομηνία που μπήκε η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είχαμε 2 εισαγωγές και είχαμε 4 εξιτήρια και σήμερα ετοιμάζεται και το άλλο εξιτήριο από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχει βγει το εξιτήριο από χθες. Ωραία. Δηλαδή είχαμε 2 εισαγωγές και ουσιαστικά 5 εξιτήρια. Μέχρι την Τρίτη την οποία μας έρχεται, θεωρώ ότι με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημοτική ενότητα της Μεσοποταμίας. Άρα λοιπόν λέτε ότι την Αλλά Τρίτη... δεν είμαι ειδικός και δεν είμαι αυτός που θα βγάλει την απόφαση. Όχι, απλά λέτε ότι... Μιλάω με τα στοιχεία. Αν τα στοιχεία αυτά αλλάξουν μέχρι την Κυριακή Δευτέρα, δεν ξέρω. Να ξέρετε ότι στα 6 δημοτικά διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας της πρώην, υπάρχουν 3 δημοτικά διαμερίσματα τα οποία δεν έχουν ούτε ένα κρούσμα. Είναι το χωριό μου, το Καλοχώρι, που έχει 400 κατοίκους και δεν έχει ούτε ένα κρούσμα. Ναι. Είναι η τοπική κοινότητα της Στεριάς, η οποία έχει 150 πολίτες και αυτή δεν έχει κανένα κρούσμα. Και είναι και η τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής, που και αυτή δεν έχει κανένα κρούσμα. Παρόλο που ακούσαν κατά καιρούς ότι είχε 1, 2 κτλ. Στις άλλες περιπτώσεις έχουμε 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στην Μεσοποταμία έχουμε 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένα θάνατο δυστυχώς στην Ινώη. Το άλλο το επιβεβαιωμένο κρούσμα πήρε εξιτήριο. Και έχουμε και 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κολοκυθού, εκ των οποίων το ένα πήρε εξιτήριο. Είναι μητέρα και γιος. Μάλιστα. Ο γιος έχει βγει, η μητέρα είναι σε ήπια, ήπια σε έτσι συμπτώματα όσον αφορά την συγκεκριμένη ίωση. Είναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Άρα με 2 εισαγωγές το τελευταίο 8ήμερο, θεωρώ ότι αν συνεχίσει αυτό, πιστεύω ότι η γενική πολιτική προστασία... Πιστεύετε ότι την Τρίτη, που να πω από τώρα... Αν δεν αλλάξει κάτι με τους αριθμούς τους οποίους έχω πει... Αν δεν αλλάξει κάτι, αλλά να το πω από τώρα, την Τρίτη το απόγευμα είναι μια κρίσιμη μέρα, γιατί την Τρίτη το απόγευμα ο κ. Χαρδαλιάς θα ανακοινώσει παράταση μη των περιοριστικών μέτρων για την Καστοριά και για την Καρατίνα της Μεσοποταμίας. Πιθανόν να ανακοινώσει λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρετε, για μας, με το που τα ανακοίνωσε, από τις 8 το βράδυ είχαν εφαρμογή τα μέτρα. Λέτε να το ανακοίνωσε Δευτέρα, ας πούμε. Ίσως Δευτέρα απόγευμα. Γιατί εμείς περιμέναμε από το πριν, συνήθως τα μέτρα είχαν τέτοια. Θα δούμε. Πιστεύω ότι εφόσον δεν έχουμε άλλα. Αν δεν έχουμε άλλα εκείνες τις ημέρες, να ξέρετε, και Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε το νου μας εμείς για τα απογεύματα, γιατί θα έχουμε αμέσως μετά και έκτακτη εκπομπή. Θα μάθουμε πότε θα γίνουν ανακοινώσεις και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα. Είχαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είχαμε έτσι λίγο λίγη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είχαμε 13 εισαγωγές, εκ των οποίων οι 2 τελικά αποδείχθηκαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με συμπτωματολογία κορονοϊού, άρα ήταν 11. Και τώρα έχει το πρωί, δηλαδή, που είχαμε μια ενημέρωση τηλεφωνική, το τελευταίο 24ωρο δεν υπήρχε σε κάποια εισαγωγή και μέχρι στιγμής που μιλάμε, πριν μια ώρα τουλάχιστον που επικοινώνησε, τις τελευταίες 40 ώρες δηλαδή δεν είχαμε κάποια άλλη εισαγωγή. Επιβεβαιωμένα κρούσματα υπάρχουν σε κάποια δείγματα τα οποία παίρνονται και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στο σπίτι τους, έχουν κάνει κάποια δείγματα, βγαίνουν δηλαδή κάποια θετικά, τα οποία κάνουν αυτό που λέμε κατοίκον έτσι νοσηλεία, είναι ήπιας μορφής, χωρίς πυρετό, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Γιατί ήταν σε επαφή με κάποιους που είχαν επιβεβαιωμένα έτσι την ναι. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι συζητήθηκε χθες σε αυτήν τη σύσκεψη, γιατί φαίνεται ότι ακόμη τα θέματα του νοσοκομείου έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια και ακόμη και οι στρατιωτικοί, οι 4 στρατιωτικοί γιατροί που ήρθαν και οι 5 στρατιωτικοί νοσηλευτές δεν έχουν πάει, όπως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας, στο νοσοκομείο. Τους έχει δοθεί ένας χώρος στο κτίριο της Πρόνοιας, πάνω εκεί για προφήτηλια, και από εκεί σε 2 βάρδιες με τα τηλέφωνα συνεννοούνται τι γίνεται κτλ. Μέσω τηλεφώνου γίνονται όλα.
δεν έχουν ενταχθεί στο νοσοκομείο. Από την άλλη, κύριε Σαββόπουλε, ο κύριος Πάτσης προχθές, ο βουλευτής Γρεβενών, μας στέλνει ένα mail εδώ και μας ανακοινώνει ότι για το νοσοκομείο Γρεβενών έχουν εγκριθεί 17 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Με 0 κρούσματα το νοσοκομείο Γρεβενών, 17 προσλήψεις. Με 70 εικαστοριά, πόσες, αν κάνουμε την απλή μέθοδο των τριών, θα χάσουμε τα νούμερα. Δέστε. Συζητήθηκε και αυτό. Δηλαδή, ίσως αυτές οι προσλήψεις να ήταν μέσα στη δικαιοδοσία που τα λεφτά τα οποία διαχειρίζεται το νοσοκομείο. Γιατί υπάρχουν και οι άλλες προσλήψεις. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πάτσης, ο βουλευτής Γρεβενών, ανέφερε, τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία που είναι το νοσοκομείο. Δεν νομίζω να είναι μια γενική διαδικασία. Υπάρχουν αυτοί οι 2.000 οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από χθες. Έχω την εντύπωση ότι στο νοσοκομείο το δικό μας από τους 2.000 έχουν έρθει ή 7 ή 8, που στηρίζουν και αυτοί εκτός από αυτούς που είναι εντός κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημοτική ενότητα. Συζητήθηκε χθες και την περίπτωση η οποία το νοσοκομείο έχει εδώ και 2-3 μέρες από τη μισθοδοσία, κοιτάει λίγο μήπως μπορεί να βγάλει κάποια δίμηνα, οχτάμηνα από λεφτά τα οποία διαχειρίζεται το ίδιο το νοσοκομείο. Το ζητούμενο είναι ότι. Να σας πω πώς ήρθαν αυτές οι 17 προσλήψεις. Το λέει ο κύριος Πάτσης. Η στενή και άμεση συνεργασία μου με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο απευθύνθηκα. Να το διαβάσω λίγο. Θα ήθελα να μου κάνετε ερωτήσεις, προσέξτε. Ναι. Που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά. Ναι, αλλά τα βλέπουμε και αυτό, κύριε Νατσούλη. Τα βλέπουμε και με τους γείτονες. Και αυτό που αφορά την αρμοδιότητα τη δική μου. Το νοσοκομείο υπάρχει διοίκηση η οποία κάνει τη δουλειά του όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει αυτό που λέμε η τρίτη ήπιο διοικητής και υπάρχει και το Υπουργείο Υγείας. Εμείς στο κομμάτι το οποίο μας αφορά προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή και στηρίξαμε όσον αφορά το ιατροφαρμακευτικό και γενικά το υγειονομικό υλικό το οποίο μας ζητήθηκε. Δηλαδή είτε αυτό αφορούσε μάσκες, είτε αυτό αφορούσε πλαστικά γάντια, είτε αφορούσε μάσκες υψηλής προστασίας. Πέραν της δικής μας έτσι προσπάθειας βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι εθελοντισμού. Μπορέσαμε και βρήκαμε, προσέξτε το, πριν 15 μέρες δύο αναπνευστήρες, όταν δεν υπήρχε πουθενά, δεν υπήρχαν πουθενά αναπνευστήρες. Η Περιφερειακή Ενότητα μέσω της Περιφέρειας μπόρεσε και βρήκε δύο αναπνευστήρες και διέθεσε στο νοσοκομείο για να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Οι αναπνευστήρες είναι τα όργανα τα οποία εφόσον χρησιμοποιούνται οι δύο, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να σώσει κάποιες ζωές. Τώρα, ό,τι έχει σχέση με το προσωπικό και κάποια άλλα τα οποία αφορούν εντός της διοίκησης και της λειτουργίας του νοσοκομείου, δεν μπορώ να σας πω κάτι το οποίο πιθανόν να μην είναι και ακριβές. Ναι. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Ναι, αλλά εσάς δεν σας φαίνεται. Εγώ λέω, κύριε Σαββόπουλε, με τον διοικητή του νοσοκομείου. Κύριε Νατσούλη, θα σας πω ότι υπόθεση. Δεν σας φαίνεται παράξενο εσάς. Ναι. Και δεν θα σας απαντήσω στο τι είπε ο κύριος Πάτσης. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Πάτσης, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Να σας το πω εγώ τι είπε ο κύριος Πάτσης. Να κάνει κυρίως με το προσωπικό το οποίο είναι εντός διοικητικής δημοτικής ενότητας. Συζητήθηκε το θέμα ότι θα πρέπει επιτακτικά, εφόσον ας πούμε θέλουμε και να είμαστε πιο έτοιμοι ως νοσοκομείο, ως δομή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνε καλά τα πράγματα και θέλω να το πω ότι εχθές μου εκφράσανε πολύ παράπονα τηλεφωνικά ότι ο κόσμος άρχισε να ξεθαρεύει. Δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα της οδηγίας. Άκουσε μηδέν κρούσματα. Δεν είναι. Δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε. Γιατί οι Ιταλοί πριν κανένα μήνα κάπως έτσι ξεθαρεύσανε και μετά γυρίσαν τα νούμερα αντίθετα. Είμαστε η Καστοριά αυτή τη στιγμή σε μια πτωτική γραμμή, δηλαδή ενώ είχαμε πριν 10-12 μέρες 8 και 9 εισαγωγές καθημερινά, αυτή τη στιγμή έχουμε 1-2, αλλά αυτό προσωρινά λέει κάτι, αλλά αν δεν συνεχίσουμε να έχουμε την υπεύθυνη στάση ζωής και δεν αρχίσουμε, ξέρω εγώ, τις άσκοπες μετακινήσεις, ο καιρός είναι καλός, το ξαναλέω, αλλά όλοι μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει λίγη υπομονή ακόμα. Πιστεύω ότι πάμε καλά, το λέω ευθέως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε. Λοιπόν, η συζήτηση χθες που είχε να κάνει με τον διοικητή του νοσοκομείου ήταν αυτό που σας είπα και ζητήθηκε να μπορέσει να ζητηθεί, τέλος πάντων, ή να δρομολογηθεί, να έρθουν δύο ή τρεις παθολόγοι ή πνευμονολόγοι και δύο αναισθησιολόγοι. Αυτό το αίτημα υπόθηκε εκεί πέρα. Και όσον αφορά το υγειονομικό υλικό, επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση καλή μεν, αλλά ξέρετε ότι στο νοσοκομείο μας χρησιμοποιούνται καθημερινά 100 στολές. Ναι. Αυτές οι ολόσωμες, οι οποίες και είναι ουσιαστικά οι ασπίδες για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου που μπαίνουν στις τρεις κλινικές όπου νοσηλεύονται περιστατικά του κορονοϊού. Αυτές υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.500-1.800. Είναι ένα υλικό το οποίο πέραν της μάσκας υψηλής προστασίας θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας σχεδιασμός να δούμε τι θα χρειαστεί για να έχουμε ένα απόθεμα
για τις επόμενες 40-50 μέρες ο καθένας με τον τρόπο του, με αυτό που ζητάει ο κόσμος να βοηθήσει κτλ. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι άλλο. Τώρα... Ζητήσαμε λοιπόν γιατρούς σε παλιότερη σύσκεψη, όχι παλιότερη, ποιος ξέρει, προ Χριστού, πριν λίγες μέρες. Ο κύριος Δικαλάγιας είχε πει ότι είναι ουτοπία να ζητάμε γιατρούς αυτή τη στιγμή. Τελικά τι συμβαίνει, κύριε Σαββατοκύριακο. Θα σας αναπώ, σας παρακαλώ, γιατί. Και την πολυτέλεια της μεγάλης χρονικής διάρκειας της συνέντευξης δεν έχουμε. Ναι. Και δεν θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο είπε ο κύριος Νατσούλης ή οποιοδήποτε. Ναι. Ό,τι θέλετε να κάνετε ρωτήσεις μπορείτε να τις κάνετε στις τοποθετήσεις τις δικές μου τώρα. Αν είπε κάτι ο κύριος Δικαλάκης μπορείτε να το ρωτήσετε. Όχι, το είπε μπροστά σας, το ακούσατε και εσείς. Δεν το είπε μπροστά μου, μπροστά σας το είπε. Το άκουσα κι εγώ, ναι. Γι' αυτό λέω. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ, δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που είπε ο κύριος βουλευτής. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω τι να σας πω. Μάλιστα. Θα σας απαντήσω κάτι που αφορά την περιφέρεια πολύ ευχαρίστως. Αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε λύσει και πρέπει όλοι μας να το αναδείξουμε. Είναι οι αγρότες. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες. Οποίοι ρωτάνε συνεχώς τι θα γίνει. Ρωτάνε και σε εμάς. Θα κάνουν λίγη υπομονή. Θεωρώ και πιστεύω ότι κάτω από διαδικασίες και κάτω από προϋποθέσεις και κάτω από καταστάσεις, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες και έχουμε κάνει μια πλήρη καταγραφή όλων των αγροτών που υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα της Μεσοποταμίας, αλλά και των αγροτών που είναι εκτός Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, γιατί και αυτοί υπάρχουν, και αυτή η κατηγορία, οι οποίοι έχουν χωράφια εντός, αλλά μένουν εκτός. Και υπάρχουν και μάλιστα και κάποιοι που είναι εντός και έχουν χωράφια εκτός. Τέλος πάντων, γίνανε τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Θα γίνει και μια κατά δημοτική κοινότητα. Και από εκεί και πέρα έχουμε θέσει και έχουμε επικοινωνήσει χθες με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε επικοινωνήσει με την Αστυνομική Διεύθυνση, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θεωρώ ότι σήμερα αυτό πρέπει να λυθεί. Ο αγρότης πηγαίνει στην δουλειά του όπως πηγαίνει κανονικά και ο οποιοδήποτε άλλος, δηλαδή εντός δημοτικής ενότητας, με συγκεκριμένο προορισμό, με βεβαίωση η οποία θα δοθεί είτε από εμάς, από την περιφέρεια, είτε από τον Δήμο, με κατάσταση την οποία θα έχει η αστυνομία. Με συγκεκριμένα δρομολόγια, δηλαδή αυτή τη στιγμή άμεσα θα πρέπει να γίνει η λίπαση των σιτηρών, τα αστάρια στην περιοχή μας, γιατί μιλάμε και για μια αυτάρκεια, ας πούμε, σε αγροτικά προϊόντα μελλοντικά που θα χρειαστούμε. Εάν αυτή τη χρονική περίοδο οι συγκεκριμένες καλλιέργειες δεν λιπαθούν, δεν γίνει η ζανοκτονία, η απόδοσή τους θα πέσει κατά 80%. Εκεί που θα παίρναμε 300 κιλά, θα πάρουμε 80 και 70 με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη μείωση της αγροτικής παραγωγής. Είναι τα φασόλια. Είναι τα τριφύλια, είναι οι σπορές που θα γίνουν σε φαγκές, σε βίκο, σε μπιζέλια, σε ρεβίθια. Όλα αυτά οι καπνοκαλλιεργητές σε λίγο θα πρέπει να μπουν. Είναι κάποιοι που έχουν δεντρώδες καλλιέργειες, είναι κάποιοι που έχουν αμπέλια. Είναι όλα αυτά πιστεύω ότι με συγκεκριμένα δρομολόγια. Όλες αυτές οι καλλιέργειες είναι εκτός οικισμού. Δεν είναι εντός οικισμού. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει. Αρκεί να βγει όμως γρήγορα η απάντηση του κύριου Βορύδη. Όχι, άμα πάμε Δευτέρα και τελειώσει. Είχαμε τη συνδρομή του κύριου Βορύδη. Ο κύριος Βορύδης είναι καθαρά θέμα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Βορύδης, επειδή είναι ο υπουργός των αγροτών της αγροτικής ανάπτυξης, του έγινε ένα έγγραφο. Ήδη από χθες έχει, πιστεύω, κάνει τις ενέργειες. Και θεωρώ ότι σήμερα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, εμείς δεν θέλουμε να σπάσουμε αυτό που λέμε το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης περιοχής. Θεωρούμε ότι μπορούμε κάτω από προϋποθέσεις, με την αστυνόμευση, σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση, κάποιες από τις άκρως απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες να γίνουν άμεσα στη Δημοτική Ενότητα. Γιατί δεν μπορεί ο αγρότης, ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή η δουλειά του, δεν έχει ούτε σκεπή και είναι αυτός που περιμένουμε να μας τροφοδοτήσει με αγροτικά εφόδια σε 2, σε 3, σε 4 μήνες ανάλογα με την καλλιέργεια. Δεν υπάρχει περιθώριο. Δηλαδή σήμερα πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και να δοθεί το OK για να γίνουν αυτές οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες στις καλλιέργειες. Κύριε Σαββόπουλε, δύο ακόμη θέματα. Προχθές με τον κύριο Κασαπίδη βρεθήκατε στο ΚΕΦΙΑΠ. Κάνατε έναν έλεγχο των χώρων του ΚΕΦΙΑΠ στα πλαίσια της αναζήτησης των χώρων για κρεβάτια ύποπτων περιστατικών. Ένα θέμα που είχαμε μιλήσει και, ένα θέμα που είχαμε μιλήσει και πριν λίγες μέρες, με προτινόμενους χώρους επίσης στην κλινική Παπαδόπουλου και την ΔΙΚΑ. Θέλω να μας πείτε αν πραγματικά έχει κλείσει η περίπτωση ΚΕΦΙΑΠ, αν το ΚΕΦΙΑΠ θα είναι αυτό που θα υποδεχθεί κρούσματα κορονοϊού που δεν θα μπορούν πια να μπουν στο νοσοκομείο. Διότι εδώ, από αυτά που μαθαίνουμε, σε λίγο ότι θα γίνει κατάληψη και της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο. Κύριε Νατσούλη, οι τρεις κλινικές αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου, οι οποίες δέχονται περιστατικά του κορονοϊού, είναι, όπως πολύ καλά ξέρουμε, η παιδιατρική, παίρνοντας αριστερά, η παθολογική και η μεευτική. Και πάμε και για χειρουργική τώρα. Αυτές οι τρεις κλινικές, η χειρουργική ακόμα δεν δόθηκε. Δεν δόθηκε, πάμε και για χειρουργική, λέω. Ναι.
Ναι, αυτές οι τρεις κλινικές έχουν 23 δωμάτια. 23 δωμάτια που άλλα είναι δίκλινα, άλλα είναι τρίκλινα, άλλα πιθανόν είναι μονόκλινα. Τέλος πάντων, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί που είναι θετικοί στο τεστ μπορούν να μείνουν και δύο και έως τρεις σε ένα δωμάτιο, εφόσον είναι ήπια τα περιστατικά. Αυτό πρακτικά για τις τρεις κλινικές σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε τη δυνατότητα σαν νοσοκομείο να μπορεί να υποδεχτεί 35, ίσως και 38 ασθενείς, χωρίς τη χειρουργική. Η χειρουργική είναι μια κλινική η οποία, αν θα δοθεί, θα δοθεί. Αν μπουν μέσα θετικοί στο κορονοϊό, αποκλείονται κατά κάποιο τρόπο τα χειρουργεία. Δεν θα υπάρχει πρόσβαση στα χειρουργεία, αν συμβεί κάτι αναγκαίο, να πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος συμπολίτης μας. Δεν είναι κακό, βλέποντας εικόνες σε γειτονικές χώρες, ο κύριος Περιφερειάρχης το όρισε σωστό, να πάμε να δούμε το χώρο του ΚΕΦΙΑΠ, όπου τον είδαμε, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ένα καινούριο κτίριο, σε πολύ καλή κατάσταση. Εάν σε περίπτωση, δηλαδή αυτό που πήγαμε και είδαμε, είδαμε το χώρο να υπάρχει μια εικόνα, μαζί με τον κύριο Μακρυγιάννη, είναι ο στρατιωτικός σταγματάρχης καρδιολόγος, ο οποίος εδώ και 4 μέρες έχει αναλάβει το κομμάτι του συντονισμού, ότι έχει σχέση με νοσοκομείο και πολιτική προστασία. Και είδαμε έναν χώρο, ο οποίος λέμε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι αναγκαίος. Στο νοσοκομείο μας νοσηλεύονται 15 άτομα. Επαναλαμβάνω όμως, βλέπουμε κάποιες εικόνες οι οποίες μας ανησυχούν. Αυτό που θέλουμε να μας πείτε είναι ότι δεν είναι κακό, θα είναι αυτό δεν που είναι κακό, ξαναλέω. Το να υπάρχει, ας πούμε, το ενδεχόμενο να έχεις ένα προετοιμασμένο χώρο, αν συμβεί, ας πούμε, αυτό που τέλος πάντων όλοι δεν θέλουμε να συμβεί και όλοι εννοείται ότι δεν θέλουμε ούτε να το δούμε ούτε να συμβεί. Αλλά όταν έχεις ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ξέρω αν δοθεί και η χειρουργική, πιθανόν να πάμε στα 45 άτομα. Μας έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα εικόνες που έχουμε δει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, Νέα Υόρκη, Αμερική, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Δεν είναι κακό να έχει έναν χώρο. Όχι, αλλά αυτό που ρωτάμε είναι αυτό. Δεν έχει πάρθει απόφαση. Δεν έχει πάρθει απόφαση. Εννοείται. Την απόφαση την παίρνει πάντοτε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ο Περιφερειάρχης ήταν και η κυρία Κοζαζάνη και ο κύριος Μακρυγιάννης και εγώ. Θεώρησε μετά τη συνάντηση που είχαμε κάνει με τους στρατιωτικούς γιατρούς, ήθελε να δει το χώρο του ΚΕΦΙΑΠ να έχει μια εικόνα. Ποιο είναι το ΚΕΦΙΑΠ. Ωραία. Δεν είναι. Είναι ένα χώρο ο οποίος είναι ένα καινούριο κτίριο το οποίο έχει, ας πούμε, πληρεί τις προϋποθέσεις εφόσον χρειαστεί. Εφόσον χρειαστεί να υποδεχθεί κρούσματα κορονοϊού του ΚΕΦΙΑΠ. Και κάτι τελευταίο. Για ήπια περιστατικά, κύριε Νατσούλη, γιατί προσέχθη. Για ήπια περιστατικά, ακριβώς. Για ήπια περιστατικά. Δηλαδή εκεί, αν θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος, θα πηγαίνουν οι θετικοί στο τεστ και τα ήπια περιστατικά. Στο νοσοκομείο μας, αυτή τη στιγμή οι 15 που μένουν, σχεδόν και οι 15, είναι ήπια περιστατικά. Ναι, σωστό. Και έχει το νοσοκομείο μας έχει δώσει 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια έχει δώσει μόνο το νοσοκομείο της Καστοριάς από αυτά που έχει νοσηλεύσει κατά καιρούς. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Θα παρατηρείτε ίσως την Κοζάνη και με το Μαμάτσιο που είναι μαζί με τις Καστοριάς στα νοσοκομεία που τράβηξαν πολύ μεγάλο ζόρι αναμφίβολα αυτές τις στιγμές. Στην Κοζάνη λοιπόν όλοι κάνουν λόγο πια με πρωτοστάτη εκεί τον κύριο Σιμανδράκο από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων εκεί του Δήμου Κοζάνης για νέο νοσοκομείο. Μια συζήτηση που παλιότερα στην Καστοριά, θυμάστε τι γινόταν, ψάχναμε τους τόπους, ψάχναμε επί Αβραμόπουλου Υπουργού Υγείας, πράγμα που δεν έγινε όμως ποτέ για την Καστοριά. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει η Κοζάνη, αλλά παράλληλα υπήρχαν και κάποιες προτάσεις τότε να υπάρξει ένα μεγάλο νοσοκομείο που να μπορεί να καλύπτει τους νομούς Καστοριάς, Γρεβενών και Κοζάνης και το ποδοσάκι να καλύπτει Φλόρινα, Εορδαία, ίσως και Ανατολικό τόξο νομού Καστοριάς με την προϋπόθεση της Σύραγγας. Μήπως είναι καιρός να ανασύρουμε εκείνη την πρόταση και να μιλάμε για ένα μεγάλο νοσοκομείο πολλών κλινικών ειδικοτήτων και γιατρών κάπου στην Πάρα, που θα είναι ένα σημείο που μπορεί να καλύπτει τους τρεις αυτούς νομούς και όχι ένα νέο νοσοκομείο μόνο για την Κοζάνη. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσει αυτό που λέμε το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει καθαρά με την αντιμετώπιση, ας πούμε, του κορονοϊού. Σήμερα χρειάστηκε το πρωί να πάω έτσι σε ένα χωριό, ήθελα κάτι, είχα μια έτσι, κάτι έπρεπε να κάνω τέλος πάντων. Και πέρασα και από την έξοδο του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Και λέω τώρα τι γίνεται με το φυσικό αέριο από μέσα στο μυαλό μας. Ναι. Είμαστε σε μια δυστυχώς. Που έχουν μείνει όλα πίσω, θέλετε, περίοδο. Ναι. Που όχι έχουν μείνει πίσω, έχουν σταματήσει τα πάντα. Ναι. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εφόσον τελειώσει το κρίσιμο αυτό του χρονικού διαστήματος, μπορεί να μπει στο τραπέζι και αυτή η δημιουργία ενός νέου νοσοκομείου σε επίπεδο περιφέρειας. Γιατί αυτή τη στιγμή η περιφέρειά μας, γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να είμαστε και. Για την Πάρα μιλάτε, κύριε Σαββόπουλε.
Λέω ξανά, αυτή τη στιγμή η περιφέρεια μας έχει 5 νοσοκομεία και έχει περίπου 300.000 κατοίκους. Μάλιστα. Το να δημιουργηθεί ένα νέο, το οποίο θα είναι δευτεροβάθμιας περίθαλψης, τριτοβάθμιας, συγγνώμη, δηλαδή να υπάρχουν και εντατικές. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή διάβαζα ότι κάποια νοσοκομεία, τόσο της Τολεμαΐδας όσο και της Κοζάνης, δημιουργούσαν λέει και άλλους δύο θαλάμους κτλ. Θεωρώ ότι έχει μία λογική, δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η χρονική. Ξέρετε, να γίνει αυτή. Πιστεύω ότι οι Κοζανίτες, με βάση τώρα το πρόβλημα που υπάρχει και το τι γίνεται στο Μαμάτσιο, θέλουν τουλάχιστον να αποσπάσουν τη δέσμευση δημιουργίας νέων νοσοκομείων στην Κοζάνη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε εμείς τα μάτια μας ανοιχτά και να πούμε, παιδιά, ναι, πολύ ωραία νέο νοσοκομείο, αλλά στην πάρα για όλους. Ο καθένας θα τοποθετηθεί και θα πρέπει να υπάρχει αυτό που αναφέρατε κι εσείς, να επικρατήσει η λογική. Εφόσον γίνει ένα νοσοκομείο, θα πρέπει να είναι σε ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετεί και τους τέσσερις νομούς. Η παλιά ιδέα για την Μπάρα που είναι κοντά και η Καστοριά και τα Γραβενά και η Κοζάνη είναι σωστή. Όταν έρθει η ώρα. Όχι, αυτό λέω μόνο. Αν θεωρείτε ότι είναι ένα μέρος. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός και ούτε χειρίζεται τα θέματα. Θεωρώ ότι αν γίνει ένα καινούριο νοσοκομείο, θα πρέπει να είναι σε ένα σημείο το οποίο θα εξυπηρετεί και τους τέσσερις νομούς. Μάλιστα. Το είπα. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι η Μπάρα. Μπορεί να είναι και κάποιο άλλο σημείο. Ωραία. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και οι τέσσερις νομοί. Θα βρεθεί δηλαδή ένα σημείο κεντρικό, το οποίο να εξυπηρετείται. Απλώς αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νοσοκομεία ως περιφέρεια με έναν πληθυσμό 300.000 κατοίκων. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των νοσοκομείων για τον αριθμό των κατοίκων. Για τον αριθμό των κατοίκων, μάλιστα. Είναι μεγάλος, αλλά επαναλαμβάνω, το νοσοκομείο το δικό μας έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ καλά ξέρετε, έτσι σοβαρές παρεμβάσεις και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης και χρηματοδοτηθήκαν μια σειρά από έργα. Και πιστεύω ότι και υποδομές έχει και γιατρούς πολύ καλούς έχει και βλέπετε ότι στέκεται πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο επαρχιακό νοσοκομείο, κύριε Νατσούλη, το οποίο να έχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον πληθυσμό της, να έχει υποδεχτεί τόσα περιστατικά. Πουθενά μα πουθενά. Για να φανταστείτε το δηλαδή αυτό που γίνεται στο νοσοκομείο. Εμείς τώρα έχουμε 15 μέσα, για να καταλάβουν λίγο ο κόσμος, έχουμε 15 μέσα, κύριε Σαββόπουλε, και το Σωτηρή, ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο στην Αθήνα, έχει 28. Ναι, για να καταλάβετε δηλαδή. Το ΑΧΕΠΑ, για να καταλάβετε, πριν δύο μέρες που είχα μια ενημέρωση, είχε 40 ας πούμε, σε ταλάμους και 15 είχε και σε μονάδες. Ποιο είναι το ΑΧΕΠΑ και ποιο είναι το νοσοκομείο που θα καταλάβετε. Πρέπει να τα συγκρίνουμε αυτά και. Ακριβώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.